Έχει πάει στην εισαγγελία, ναι, και ζητάει την να επιμέλεια, πάρει την επιμέλεια της αδελφής του. Δεν έχει, ναι, εμπιστοσύνη. Γιώργο. Ναι, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, επικοινώνησα μαζί με τον αδελφό της Μαρκέλλας, τον Χρήστο. Ας δείχνουμε την Αλεξάνδρα, παρακαλώ. Αυτό που θα ζητήσει πρώτα είναι να συζητήσει και να καταθέσει το αίτημα να δει την αδελφή του. Αυτό προέχει για τον ίδιο. Θα αυτό ζητήσει και την επιμέλεια. Ίδιο, ότι ζητήσει. Θέλει να γίνει άμεσα αύριο. Θα ζητήσει την επιμέλεια. Αυτό, όπως μας εξήγησε, μπορεί να γίνει μόνο εάν αποδειχθεί ότι δεν μπορεί η μητέρα του να αναλάβει την επιμέλεια, μάλιστα, του παιδιού, να συνεχίσει δηλαδή να επιστρέψει η Μαρκέλλα στο σπίτι της. Και έτσι τόσο ο ίδιος όσο και η αδελφή του, η μεγάλη, οι οποίοι θα πρέπει να σας πω ότι ζουν εκτός, δηλαδή στο σπίτι που ζει η γιαγιά με τη μητέρα και τη Μαρκέλλα, τα παιδιά, τόσο ο Χρήστος όσο και οι άλλοι μεγάλοι του αδελφοί, ζουν μόνοι τους στα σπίτια τους, έχουν τις δουλειές τους. Το σημαντικό γι' αυτό είναι και ο ίδιος επικαλείται ότι σε, μάλιστα, κάθε περίπτωση μπορεί να αναλάβει την επιμέλεια. Το σημαντικό, Γιώργο και Αλεξάνδρα, είναι ότι αυτό το παιδί διαφοροποιείται από την υπόλοιπη οικογένεια. Ήταν αυτός που είπε ότι κοιτάξτε, αν είτε όλοι ύποπτοι είμαστε για αυτό το οποίο έγινε. Θέλει να δει την αδελφή του, γιατί δεν το είχε επιτραπεί να δει την αδελφή του. Και αν προκύψει ανάγκη, ζητάει να, πάρει να την έχει την επιμέλεια αυτός. Να ζει μαζί του, είναι η αδελφούλα του η Μαρκέλλα. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Ακούγοντας τις πίσω.